Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Για έξοδο τη Ελλάδα από το ευρώ μιλούν ξανά γερμανικά μέσα ενημέρωση μετά τη συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Μπάρακ Ομπάμα στο Λευκό Οίκο. Αντίθετα, στι ΗΠΑ υπάρχουν θετικά δημοσιεύματα για τη χώρα μα. Πάντω, ο Πρωθυπουργό έχει δώσει σαφεί εντολέ για επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, ακόμη και μέσα στο 15 Αύγουστο. Να πάμε στον Νίκο Αρμένη που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ για να μα ενημερώσει για τον παράζ αυτών των δημοσιευμάτων. Καλησπέρα, Νίκο. Καλώ με σήμερα. να σα πω καταρχήν ότι ο Πρωθυπουργό έχει δώσει ρητή εντολή στου υπουργού να μην χαλαρώσουν ακόμα και αυτέ τι ημέρε του 15 Αυγουστου και να κλείσουν τι εκκρεμότητε, τι μνημονιακέ εκκρεμότητε μέσα στο μήνα. Όμω, ο Πρωθυπουργό δεν πρόλαβε να γυρίσει από τι ΗΠΑ και να στρίψει το καράβι τη Ελλάδα και προ την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και άρχισαν Κυκλοφόρησαν στη Γερμανία ήδη επιθετικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα ενώ αντίθετα στα Αμερικανικά μέσα ενημέρωση τα σχόλια είναι θετικά. Η New York Times, όπου πραγματοποίησε και επίσκεψη στα γραφεία τη εφημερίδα ο κ. Σαμαρά την περασμένη Παρασκευή, δημοσιεύουν άρθρο με τίτλο Ακτίδα Ελπίδα για του Πολιορκημένου Έλληνε και διαπιστώνουν πιο αργό ρυθμό συρρήκνωση τη ελληνική οικονομία. Αντίθετα, στη Γερμανία επανήλθαν τα επικριτικά δημοσιεύματα. Η Sanddeutsche Zeitung κυκλοφόρησε με τίτλο Είναι απλά θέμα χρόνου η νέα. Βοήθεια προ την Ελλάδα. Και διατυπώνει το ερώτημα αν η χώρα μα θα χρειαστεί νέο κούρεμα ή νέο δάνειο. Ακόμα πιο, εθετική, πιο επιθετική, η ντεβελτ σε άρθρο τη αναφέρει ότι οι μεταρρυθμίσει δεν αρκούν, ότι θα πρέπει να ενταθούν οι πιέσει και ότι εν ανάγκη η προσωρινή αποπομπή τη Ελλάδα από την Ευρωζώνη δεν πρέπει να είναι ταμπού. Ταυτόχρονα, αναλυτέ στο Αμερικανικό CNBC διατυπώνουν την άποψη ότι η Γερμανία πλανάται αν νομίζει ότι δεν θα χρειαστεί να δοθεί και νέο πακέτο διάσωση στην Ελλάδα ή μια νέα ελάφρυνση του χρέου. Στο εξωτερικό πάντως το θέμα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας προκαλεί ισχυρές αναταράξεις. Υπάρχουν βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού που αντιδρούν έντονα. Για παράδειγμα η Σοφία Βούλτεψη στον Real FM δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα ξεσπάσει εμφύλιος, ενώ οξύτατες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτά με τι αντιδράσει και τα δημοσιεύματα, να δούμε τι θα γράφουν τα γερμανικά έντυπα μετά τι γερμανικέ εκλογέ. Νίκο, να σε πάρα πολύ.